στο διαγωνισμό πόσοι πήραν μέρος? Πήραν, πρώτον ήταν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Έλαβα μέρος στη δεύτερη κατηγορία που ήταν παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών. Και εσύ πόσο χρόνο είσαι? 11. Ο μικρότερος δηλαδή. Ναι. Ήταν, και εκτός που ήταν πολύ μεγαλύτεροι όλοι από μένα, ήταν και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι όλοι. Και έπαιξαν όλοι τέλεια. Εσύ δεν ήσουν προετοιμασμένος? Ήμουν πολύ καλά. Και πήρες το πρώτο βραβείο? Πήρα το πρώτο βραβείο που ψηφί. Δηλαδή τι ήταν το πρώτο βραβείο? Το πρώτο βραβείο ήταν ένα δίπλωμα, χρυσό μετάλλιο, ένα πιάνο first time. Α, σου το δώσανε αυτό, ήταν το βραβείο? Ναι, ένα πιάνο. Και δύο συμβόλαια για δύο ρεσιτάλ πιάνου. Ένα στην Πολώνια και ένα στο Μιλάνο. Θα παίξεις ως σολίστης ή? Ως σολίστης. Το βραβείο τι σου δημιουργεί στο μέλλον? Σου δημιουργεί προβλήματα? Όχι, ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Και τι θα ήθελες τώρα να σου ευχηθούμε για το μέλλον? Τσαϊκόφσκι. Ποιο είναι το όνειρό σου? Στο κονκούρ Τσαϊκόφσκι το πρώτο βραβείο. Μπράβο, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Γεια. Πώς το πίνεις ή δεν την πίνεις από το ξέρω. Κάνω μάλλον όπως κάνεις εσύ το δικό σου. Όπως κάνω εγώ το δικό μου. Θα δοκιμάσω. Ας κάνω. Λοιπόν, ένα λεπτό να βρούμε και το καλάκι. Είσαι οργανωμένος, τα πράγματα. Οργανωμένος είμαι και πολύ περισσότερο όταν ταξιδεύω. Θέλω να μου πεις, αυτό το μηχάνημα είναι ειδικό? Αυτό είναι ειδικό για φραπέ και δεν μπορείς να το βρεις σε ηλιανική πώληση, είναι αδύνατο. Πωλείται μόνο χοντρικός, δεν κάνω διαφήμιση του μηχανήματος φυσικά. Άλλωστε ούτε ξέρω και τι μάρκα είναι, είναι μια περίεργη μάρκα. Να σου πω, έψαξες σε τρεις υπήρους για να το πεις αυτό. Ναι, έψαχνα μια συγκεκριμένη μάρκα στην Αμερική. Μετά μου είπαν οι Αμερικάνοι ότι είχε εξαντληθεί, έλεγαν στείλει εμπόρευμα στη Γερμανία. Στη Γερμανία μου είπαν τα ίδια, στην Αυστρία και στην Ελβετία τα ίδια. Και αυτό το βρήκα στην Ιαπωνία. Περίμενε, καλαμάκι, πώς θα το πω. Α, καλαμάκι, ξέρετε, την οργάνωσε. Πολλές φορές δεν βρίσκω καλαμάκι για το φραπέ και έχει τύχει να το πιω και με μακαρόνι. Μακαρόνι, ξέρεις, με πέντε μου, έτσι για να... Εγώ είμαι τσαβατσούλα, ξέρεις, δεν είμαι σαν και εσένα. Εν αντιθέσει με εμένα. Εν αντιθέσει με εσένα, ναι, τώρα μπλέξανε. Ναι, αλλά ξέρεις ότι τα ετερόνυμα έρχονται. Γι' αυτό είμαστε και φίλοι, διαφορετικά δεν θα μπορούσα να δέσει. Θα κάνεις διακοπές? Να πλύνω μια στιγμή. Να πλύνεις. Το πραγματικά, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Θέλεις μήπως να το πλύνω εγώ? Όχι. Όχι. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λογικό δεν είναι κι εγώ σαν παιδί να κάνω κάποιες διακοπούλες, έχοντας από το Σεπτέμβριο οργώσει στην κυριολεξία την Ιαπωνία και την Ευρώπη, δεν λέω την Αμερική την οποία όργωσα πέρσι και υπάρχουν πολλές περιοδίες οργανωμένες ήδη για την τόσο σημαντική αυτή ήπειρο τις επόμενες δύο περιόδους. Είναι ο πρώτος μου φραπέ που πίνω στη ζωή μου, το έχεις υπόψη αυτό? Όχι. Εξαιτίας σου. Όχι, με εκπλήτης μου το λες, άμα ήξερα θα σου κάνει και φραπέ. Όχι, μια χαρά, να καλύπτω κάτι καινούριο. Αυτό το οποίο και μου έλεγε, αλλά και έλεγε και ο Μπέρνστάιν μια ζωή, ότι το πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη, και θέλω να πιστεύω ότι ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων, δεν μιλάω για τον Μπέρνστάιν, να πιστεύω ότι ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που κάνουν το εξής που θα πω τώρα, ότι κάνεις creation on the stage, το να αναδημιουργείς και να αναπλάτεις πάνω στη σκηνή τη στιγμή εκείνη και να βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν όσο τέλεια και όσο υπέροχα να παίξεις κατά τη διάρκεια της πρόβας όταν είσαι μέσα στο στούντιο. Είναι θέμα κοινού, Δεν είναι μόνο θέμα κοινού, είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας και έχει να κάνει και με την τρομακτική μου παρόρμηση. Σαν χαρακτήρας πώς είσαι? Για πες με 2-3 λέξεις ή πώς... Και όπως με βλέπεις, δεν ξέρω. Είμαι πάντα ο εαυτός μου. Λέω πάντα αυτό που αισθάνομαι. Μπορώ να κοντρολάρω φυσικά την παρόρμησή μου και τις παρορμήσεις μου. Είσαι παρορμητικός. Σαφώς. Εκεί που πολλές φορές εκεί δεν βγαίνει το παρορμητικό, δεν θέλω να το αφήσω να βγει διότι δεν πρέπει να βγει ή αλλού πρέπει να βγει, είναι μόνο πάνω στην τέχνη μου που όχι 100% έχω κοντρόλ, έχω 200% κοντρόλ για να βγαίνει το 100% στη σκηνή. Με τον Άρτουρ Ρούμπινστάιν 2 μήνες πριν στην κυριολεξία μου παραδώσει, όπως είπε, τη σκυτάλη. Στη Βιέννη με τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν, στο Βερολίνο με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, στη Νέα Υόρκη με τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν, στο Ντάλλας και στο Λονδίνο με τη London Symphony με τον Εντουάρντο Μάτα. Εδώ πέρα είναι διάφορες αφήσεις.
από τις περιποιήσεις μας στην Αμερική με τα stretch limousines, εξώφυλλο έξω από το Carnegie Hall, εποχή της διαφήμισης, με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης της Σιγκαπούρης και τη γυναίκα του. Πρώτα, δυστυχώς, για να σε αγαπήσουν σε αυτόν τον τόπο πρέπει να αναγνωριστείς στο εξωτερικό και πολύ αργότερα να φτάσει εδώ να πω, ξέρεις, είχαμε κάποιον ο οποίος... Ε, καλά, εδώ ακόμη και η Κάλλας, άμα δεν έφευγε μια χοντρή στην χοροδία. Σαφώς, έτσι, στην Ρωσία και όχι μόνο. Με τους Berliner Philharmoniker στη φιλαρμονική σε κονσέρτο. Εδώ είναι διαφημίσεις ή από Βιέννη ή από Βερολίνο, όπως βλέπεις είναι ο Κάραγιαν και εγώ, και είναι επίσης από τη φιλαρμονική του Βερολίνου όλα αυτά. Επίσης που το γράφω δίσκους, εδώ είναι με τη συμφωνική του Fort Worth στο Houston, είναι στο Fort Worth. Λοιπόν, έχει 9 για 10, 19 συνολικά. Εσύ? Εγώ 16, 26, 36. Με τσάκι. Τόσο μεγάλη διαφορά δεν είναι. Μεγάλη διαφορά. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα από θέσει χείρο. Δεν είναι, κάνει κάποιο μηδέν. Μηδέν δεν πρόκειται. Πάρει και το συμφέρει. Για πάμε τη ρευό. Δεν είμαι τόσο καλή όσο εσύ, αλλά είναι. Όχι, είσαι εξίσου καλή. Μα εξαιρεί, παιδί μου. Λοιπόν, όποιο λέει ότι εξαιρεί δεν είναι θέμα τύχη, με συγχωρεί, αλλά. Είναι και θέμα μνήμη. Εκεί είναι που κάνεις το λάθος. Η ξερή είναι 99,9% τύχη. Η μνήμη μου είναι γνωστή ότι είναι τερατώδης. Πώς εξηγείς ότι μπορεί και να χάνω? Και μπλοφάρω. Για την ώρα κερδίζεις. Πάρε κι άλλο, ρε. Αυτό το έχω. Μια ξερή να μην μπορώ να κάνω μαζί σου, ρε παιδί. Τι πράγμα είσαι. Πω, αμάν. Τώρα αρχίζει η θολούρα η μεγάλη. Μποκού ντζου θολού, που λένε και οι Γάλλοι. Μποκού, μποκού. Ξέρεις ότι τελικά ταιριάζει τον Μπούτι με την ξερή. Τον Μπούτι, ναι. Σκεψού, ο Ραβέλ έγραψε στον Γκασπάρ Ντελανουή, ένα από τα πιο δύσκολα έργα της πιανιστικής φιλολογίας, την Ουντίν, Λοζιμπέ και Σκαρμπό. Σε γαλλικά ξέρεις, Λοζιμπέ είναι Μπούτι. Τον έγραψε εγώ για τον Μπούτι. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος παιδιά από όλα τα δημοτικά σχολεία του Πειραιά που παρουσίαζαν ιδιαίτερες επιδόσεις στη λογοτεχνία, τη μουσική ή τη ζωγραφική. Τους μικρούς μαθητές εξέτασαν ειδικές επιτροπές που αποτελούνται από λογοτέχνες και επαγγελματίες ζωγράφους και μουσικούς. Και στους τρεις κλάδους δόθηκαν πρώτα και δεύτερα βραβεία που ήταν αντίστοιχα χρυσά και αργυρά μετάλλια, ενώ στα παιδιά που σημείωσαν ιδιαίτερη επίδοση δόθηκαν έπαινοι. Κάνουμε μια κολοτούμπα. Ναι. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε μια πόμπα που να ανατιναχτεί το νερό στον αέρα. Είστε? Με τα πόδια, γύρω. Δεν έχουμε βγει. Δεν είναι αυτό το πόδι. Eins, zwei, drei, und meine Entscheidung. Κωστάκι! Πολύ. Είναι το μωρό της οικογένειας. Πάρα πολύ. Κοίτα, ο Κωστάκης μπορεί να γίνεται γιατρός, μπορεί να γίνεται τετραπέρα τον μυαλό, όμως εξακολουθώ στο γενέθλιά του, τον παίρνω και φίλες υποδομή. Μου έδωσες μια στη μύτη. Δεν πάει, δεν παίζω. Ρέιν. Αφέβητος το αγωνιστικό. Μου έδωσες μια στη μύτη. Με κράτησες. Εσύ μου έδωσες μια στη μύτη. Λοιπόν, απ' την αρχή. Ποιος έρχεται ο πρώτος? Εσύ. Πού είσαι? Κοίταξε πολλά αυτή η δεξιά, πατούσα με την αριστερή και κάνεις ποδήλατο. Εν τούτης και η δημοτική μουσική είναι μέσα στο αίμα όλων μας και τα κλαρίνα γενικώς.
Μάλιστα ένας θείος μου έχει και το καλύτερο συγκρότημα δημοτικών σε όλη την Ελλάδα. Ναι, πατέρας μου Σγούρος. Επίσης, ναι, Σωτήρης. Τραγουδάς. Άμα προσπαθήσω να τραγουδήσω, θα τραγουδήσω λίγη όπερα. Η όπερα είναι η αδυναμία σου. Σαφώς. Εκτός από αυτή την... αυτό το θαυμάσιο δώρο που έχεις, το φυσικό χάρισμα με τη μουσική, σε τι άλλο είσαι πολύ καλός, στις γλώσσες, περιμένω να σκεφτώ. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό ήταν για να πάρω δύναμη, διότι έπρεπε να στο μεσοδιάστημα να καταμετρήσω τις γλώσσες στις οποίες μιλώ. Μιλάς 7 γλώσσες. Ναι, μοσχαρίσια δεν μιλώ και αρνίσια. Κάποιες άλλες μιλώ. Κοψούσκαλια, μοιραζούσκαλια εσύ προηγουμένως, είχα μοιράσει εγώ. Για να δούμε πώς θα με ξεσκίσεις τώρα. 6, ναι. Όχι, και από εδώ άλλα 3. Α, ναι, ναι. Σωστά. Στην κολτσίνα είναι 4. Ναι, 4 κάτω. Λοιπόν, εγώ πριν ήμουν και ευγενικός μαζί σου, πέταξα πόσους πόντους. Το 10ο κάνω ένας πόντος, μία νταμούσκαλια, 2 πόντι και ένα λεβέντι, 3 πόντι. Ναι. Το ρίγανο. 6, 3, εσύ όμως τώρα μου πετάς, μην πω τι, κολίκια. Που λένε και στοιχείο οι παππούδες μου, κουλούρια. 2, 3, 7 και 6. Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από εδώ. Τσα, φταράκι. 2, 3, 7 και 6, τα θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, 2 εφτάρια, 2, 3 και 6. Τι πανεύκολο. Με στρίμωξες τώρα. Τώρα είναι και εμένα πολύ επικίνδυνα. Θολούρες, άγριες και πιανόμαστε πιθανώς και στα δύο. 1% πιθανότητα να μην πιανόμαστε. Τι κοιτάζω τον καθρέφτη. Οι φίλες δηλαδή, οι οποίες... Επαληθέμουν. Κλαίρι, πράγμα εγώ, κλαίρι. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι. Όχι. Τώρα εδώ... Α, μπέμπα μπλόν. Κοίταξε, θα πετάξω κάτι με μεγάλο ρίσκο, γιατί είναι και απέραστο και είναι χαρτί. Δυστυχώς που θα το έχεις. Και πάρε τα ρίσκα σου. 5. 7. 2. Λεβέντισα. Όχι, ρωτώ, αλλά δεν στο πάρω μέρος. Δεν είναι δυνατόν, θα μου πάει και άκρηστο σοβαλές, δηλαδή. Τσάγγιζα πάλι. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ τη μύτα μου, τη δερμητά. Αλλά κερδίζω στην αγάπη, τελικά εσύ, για σήμερα τουλάχιστον. Τα χέρια σου τι σχέση είχες μικρός? Όπως ο μικρός δεν είχα καμία σχέση με τα χέρια, εν τελική αναλύση δεν έχω και τώρα καμία σχέση με τα χέρια. Όλα έχουν να κάνουν με το μυϊκό σύστημα, τις αναπνοές και την τεχνική του μυϊκού συστήματος, που είναι βέβαια φυσική αλλά και δουλεύτηκε σε κάποιες φάσεις, και συγχρόνως με το μυαλό, από που δίδονται οι εντολές από το μυαλό στα και χέρια. Το συναίσθημα στα χέρια. Εδώ είναι η κόρη του μεγάλου μεγιστάνα των κρυστάλλων του Σβαρόφσκι. Στον διεργο τους, ναι, ακριβώς, και εδώ με το μωρό μου, το αδερφάκι μου, το γαγκαλίτσο, το κοκοτάκι μου. Και εδώ πάμε τώρα με μια σωρία μεγάλων μαέστρων, τον Sir Charles Μακέρα στην Πράγα με την Τσέχικη Φιλαρμονική, τη διάσημη πιανίστα Αλήθεια Ντελαρότσα, τον θρύλο τενόρο τον Πλάθη τον Ντομίνγκο, μετά από παράσταση κοινή με Λίντα Ράμπεν στο Ντάλλας για τους σεισμούς του Μεξικού, εδώ από άλλη συνάντηση στο Λονδίνο με τον Ντομίνγκο και μετά ακολούθησε τη συνδεξίωση. Αυτός με πέρασε στις μακαρονάδες. Ναι. Ο Παβαρότη τρώει και αυτός πολύ. Τρώει πάρα πολύ, αλλά στο παγωτό δεν με έχει φτάσει ακόμα. Τρελάθηκε όταν είδε έναν αδύνατο μικρό. Μια μπάλα τον πέρασε, αλλά ήταν βερολινέζικη μπάλα, τόσο μεγάλη. Θυμούμαι όταν με πήγαινε η γιαγιά, η μαμά για ψώνια, ξέρεις, από το χεράκι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε τις μηχανές που ανεβοκατέβαζαν τα μπάζα, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται τις οικοδομές, πόροφος, όροφο. Και από το θόρυβο, ξέρεις, αυτό το γκου που έκανα, τα είχα με το ονομάσει σε γκούνες. Οπότε κάθε φορά, ναι, ήθελα να πάω να ακούω γκούνες. Φάνηκε αργότερα ότι αυτή η ήχη τελικώς ήταν ήχη που με εντυπωσίαζαν, επειδή αργότερα φάνηκε ότι με εντυπωσίαζε η μαγεία του μουσικού ήχου. Και να σου πω, ξέρω επίσης ότι σχεδόν τυχαία ασχολήθηκες με το πιάνο, διότι η μαμά σου έκανε πιάνο, ναι, και συναντήσατε, λέει, όταν ήσουν πολύ μικρούλης. Στον δρόμο τη δασκάλα του πιάνου, η οποία τύγχανε οικογενειακής φιλίας.
Το όργανο υπήρχε στο σπίτι, ακόμα και αν έπαιζε η μητέρα μου πιάνο. Και η δασκάλα της μαμάς σου δεν είχε, λέει, μαθητές και είπε, γιατί δεν το φέρνεις το παιδί να το μάθεις. Όχι, είχε πάρα πολλούς μαθητές, απλώς είπε από τη στιγμή που ήταν τόσο καλή φίλη ότι θα έχανε και ο Δημητράκης να βάλει τα χέρια του. Εάν δεν είχε υπάρξει όμως η συνθήκη του να υπάρχει το όργανο στο σπίτι, πιθανώς να μην είχα καν ξεκινήσει. Από τότε που έχεις καθιερωθεί σαν φαινόμενο του πιάνου και μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις θαυμασμού και παραδοχή στο πρόσωπό σου, τι σου έχει κάνει εντύπωση? Καταρχήν συγκινούμε πολύ που όλος ο κόσμος να τα κάνει όλα αυτά που λέτε, αλλά εγώ αισθάνομαι, πώς αισθάνομαι, σαν ένα απλό παιδί, όπως ένα παιδί, συνηθισμένο. Δηλαδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις σου μου κάνει καμία εντύπωση, σαν ένα 12χρονο? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά δεν πάω να είμαι παιδί. Έχουν πει κάποιοι ότι υπάρχουν παιδιά θαύματα τα οποία τα κατατάσσει αναγκαστικά στην κατηγορία των παιδιών θαυμάτων, διότι κάνουν κάποια επιτεύγματα πέραν των φυσικών δυνατοτήτων της ηλικίας τους και κατατάσσονται εκεί. Και υπάρχουν και παιδιά θαύματα τα οποία μόνο και μόνο λόγω της ηλικίας τους τα κατατάσσει στην κατηγορία των παιδιών θαυμάτων, τα οποία όμως ήδη μέσα. Δεν είναι δική σου περίπτωση. Τα οποία δεν θέλω να μιλήσω, τα οποία ήδη έχουν επιτελέσει στα 12 και στα 13 άγνωστο το πώς ένα έργο σαν να είναι 50, 60 ή 90. Κάνουν τη δουλειά τους όπως και εμείς τη δική μας. Φυσικά σε κάποια μέρη τους θεωρούν εντελώς άχρηστους. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλές φορές το κοινό να παραλυρεί και οι δήμαρχοι ταυτόχρονα να παραλυρούν στα πιο μεγάλα ονόματα του κόσμου. Και οι μουσικοκριτικοί την άλλη μέρα να βγαίνουν και εκείνος αυτό που λέμε και να βρίζουν, ξέρεις, εντός εισαγωγικών. Και υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικά μέρη όπως τη Βιέννη, το Βερολίνο ή το Λονδίνο, που είναι τόσο πολύ σημαντικά και που υποτίθεται ότι μετράει η κριτική, και όμως πάρα πολλοί κόσμος στην κυριολεξία πετάει τις κριτικές στα σκουπίδια. Δεν έχει να κάνει. Πολλές φορές με κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω ότι εγώ στις κριτικές έχω σταθεί ως τώρα, όχι τυχερός, αλλά υπερτυχερός κατά 90%. Σε ενδιαφέρουν όμως ή σε υπεράγουν? Όχι, φυσικά και δεν με ενδιαφέρουν, δεν είναι κάτι. Απλώς κάποιες φορές που ενημερώνομαι, εκείνο το πράγμα το οποίο έχω δει είναι ότι οι διθυραμβικές μου κριτικές ήταν κυρίως στο εξωτερικό και ότι αν στις 10.000 κριτικές που μπορεί να παίρνω το χρόνο το 99,9% είναι θετικό, αυτές είναι ξένες κριτικές και πολλές φορές άμα βγουν 5 κριτικές στην Ελλάδα, οι τρεις θα κοιτάξουν να αποφύγουν να πούνε μια καλή κουβέντα, γιατί είναι αυτοί που κάποτε είχαν, ξέρεις, προβλέψει αυτά που είχαν προβλέψει και διαψεύσει, και άλλοι δύο θα πούνε μια καλή κουβέντα σε πάρα πολύ μικρό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην το πάρει κανείς είδηση. Οπότε τελικά αυτό το οποίο. Πληγώνει, όμως, γιατί όχι, διότι ούτε καν το μαθαίνω, δεν κάθομαι να το μάθω. Κανείς ποτέ να σου το πει, δεν είναι. Είναι κάποιος άνθρωπος που παρακολουθεί ειδικά τις κριτικές και δεν είναι το ευρύ κύριο. Πάρεις και την ευθύνη παίζοντας κάτι τελείως διαφορετικό από το ήδη γραμμένο, το οποίο πρέπει με πιστότητα και με σαφήνεια να σεβαστείς, μιλώ πάντα για τον τρόπο της ερμηνείας, τότε αυτομάτως είναι ένα άλλο ρίσκο και αυτομάτως είσαι έξω. Όχι, ποτέ δεν έχω πάρει τέτοιου είδους ρίσκο, ποτέ. Δεν θα το πάρει. Δεν γίνεται να το πάρω, διότι υπηρετώ την τέχνη αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και να θέλεις να το κάνεις, κάποια στιγμή να το διασκεδάσεις. Δεν γίνεται. Πάλι μου θυμίζει χαρακτηριστικά μία φράση που είχε πει τότε ο Ραχμάνινοφ για το τρίτο του το κοντσέρτο, ότι για κάποιον ότι δεν είναι αυτό το οποίο έγραψα, αλλά είναι καλύτερο από αυτό που έγραψα. Ίσως αν κάποιος έχει την τύχη να ζήσει την ίδια εποχή με εκείνον τον συνθέτη, μιλάμε όμως για κάποιες περασμένες εποχές, για κάποιους άλλους αιώνες, τότε έχοντας απριόρι το δικαίωμα του ίδιου του συνθέτη για κάποια πράγματα τα οποία έκανες, να μπορείς να τα κάνεις. Και φυσικά μιλάμε για αλλαγές. Μην νομίσει το κοινό, το οποίο πιθανώς να μην καταλάβει τι λες αυτή τη στιγμή, ότι μιλάει για αλλαγές στον τρόπο της γραφής, διότι σέβεσαι απόλυτα μέχρι και την τελευταία αναπνοή. Μιλάς μόνο για κάποιες διαφοροποίησεις πάνω στην ερμηνεία, το οποίο έχει απόλυτα να κάνει με το πώς αισθάνεσαι κάποια πράγματα, με το πώς θέλεις να τα βγάλεις προς τα έξω αυτά τα πράγματα.
Δημήτρη βρισκόσουν σε ένα έρημο νησί και είχες το δικαίωμα να πάρεις μόνο ένα κομμάτι μαζί σου. Ας πούμε στην κυρά της Ρο. Στην κυρά της Ρο, σου. Και είχες το δικαίωμα να ακούς μόνο ένα μουσικό κομμάτι. Τι θα έπαιρνες? Πρώτα απ' όλα στο έρημο νησί θα έπαιρνα το πιάνο μου, γιατί δεν θα μπορούσα χωρίς τη μουσική να ζήσω. Αυτό είναι. Θα μπορούσε. Αυτό είναι. Δεν θα μπορούσα να ζήσω. Γιατί και ο Ρίλκε λέει στα γράμματα σε ένα νέο ποιητή ότι άμα μπορείς να ζήσεις χωρίς την ποιήση, δεν είσαι ποιητής. Θα σου πω το εξής όμως, ότι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο είναι να πω τι είναι το αγαπημένο μου. Σαφώς όλη η κλασική και όλη η ρομαντική σχολή ανεξαιρέτως είναι κάτι το λατρευτό για μένα. Μιλήσω τώρα για ένα πράγμα. Αν είχες το δικαίωμα, μόνο ένα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, γι' αυτό προτιμώ να μην το σκεφτώ καθόλου. Στο Σικάγο σε ένα δωμάτιο, στη σουίτα δηλαδή που είμαστε εκεί, τώρα να το πούμε, δεν ξέρω, στην προεδρική σουίτα που μας είχαν στο Σικάγο. Ναι. Δίπλα ακριβώς πήγε ένας επιχειρηματίας Ιάπωνας, ο οποίος ο Φουκαράς, από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων, πρόκειται να έρθει και στην παράσταση το βράδυ. Λοιπόν, κάποια στιγμή φαίνεται ξύπνησα πιο πρωί από αυτό. Γιατί όταν δουλεύω σκόμαι και πάρα πολύ πρωί. Και μέσα στο μπάνιο ξεκίνησα να τραγουδάω Ριγκολέτο. Εγώ ξέρεις, τεντωρίος. Λες και βρισκόμουν στη σκάλα, ένα τέτοιο πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν κατεβαίνει παραπονούμενος ο Ιαπωνέζος στη ρεσεψιόν και λέει: μα σας παρακαλώ. Και ήταν το ωραίτερο κομπλιμέντο που έχω ακούσει για τη φωνή μου. Διότι μέχρι τότε μια να μου λέει: μπαμπά, σταμάτα. Μια να μου λέει: μαμά, σταμάτα. Μια να μου λέει: αδερφό σου. Δεν γίνεται. Και πάει και λέει κάτω στη ρεσεψιόν: σας παρακαλώ, λέει, πάρα πολύ. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι αυτοί που μένουν δίπλα. Πείτε μόνο σε αυτό τον τραγουδιστή της όπερας που είναι δίπλα το πρωί να μην κάνει τόσο δυνατά τις ασκήσεις. Πήρες την εκδίκησή σου, όμως δεν λέω να περάσει. Αυτός θα με θεωρήσει ότι είμαι τραγουδιστής της όπερας πια. Το λάτρεψε αυτό που φωνάζω. Εσύ μεγαλώνοντας έμαθες πράγματα που δεν μπορούσες να τα κάνεις με πιο μικρός, ερμηνευτικά εννοώ. Αυτό έχει να κάνει μόνο με τη ζωή και μόνο πολλές φορές με το ένστικτο, με το να αγαπάς, όχι κατά ανάγκη το να είσαι ερωτευμένος με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, με μια συγκεκριμένη γυναίκα που λένε, αλλά να είσαι ερωτευμένος με όλα και με τα πάντα κάποιες φορές, το να είσαι συνέχεια, να αισθάνεσαι ότι έχεις μέσα σου ένα γενικό ερωτισμό. And now you the fourth concerto. Το τέταρτο. Second movement. Το δεύτερο μέρος. Το μέρος του τέταρτου κονσέρτου. Το θυμάσαι? Ναι, το δεύτερο. Ο Δημήτρης έπαιξε ό,τι του ζήτησαν. Και αν και είναι 11 χρονών, έχει πάρει μέρος σε αρκετούς μουσικούς διαγωνισμούς και πήρε πολλά βραβεία. Ένα από τα σημαντικότερα είναι αυτό που πήρε τον περασμένο Αύγουστο στην Αγκώνα της Ιταλίας, στον παγκόσμιο διαγωνισμό πιάνου που έγινε εκεί, ανάμεσα σε παιδιά 16 με 20 χρονών από όλο τον κόσμο, με βαθμό άριστα και χρυσό μετάλλιο. Ο Δημήτρης μου δεν λέει τόσο να μιλήσεις για τις νότες, όσο για το τι κρύβουνε μέσα. Τι κρύβουνε? Στην ουσία δεν κρύβουν τίποτα. Πρέπει να τις κάνεις να φανεί πως κρύβουν. Μέσα από την ηχητική πληρότητα και την ηχητική ολότητα. Και τον ήχο. Το αγαπημένο φαγητό ποιο είναι? Τελικά είναι το Ιαπωνέζικο, μου φαίνεται, και δεύτερο Ιαπωνέζικο. Αλλά βέβαια και η ελληνική κουζίνα είναι κάτι που λατρεύω, και η ιταλική. Γενικά η κουζίνα. Γενικά η κουζίνα. Αισθάνεσαι καθαρό έμος Έλληνας? Ναι. Εντελώς. Όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Λέει, σία, σία. Το οποίο στα κινέζικα θα πει ευχαριστώ. Πώς? Σία. Ξέρεις κινέζικα? Όχι, μία λέξη στο καντσενίζ. Γιατί ξέρεις, τα κινέζικα έχουν, ας πούμε, ξέρεις πόσους ήχους η λέξη. Ναι, και μπορεί επειδή... δηλαδή από το «σ' αγαπάω» ή «με τρελά ερωτευμένος μαζί σου» ή «καλημέρα» ή «σε καλά, μανούλα» να... Να πεις κάτι, ξέρεις, λίγο πιο χοντρό. Με τον ήχο, με το sounds που βάζεις σε κάπου. Α, ευχαριστούμε πολύ. Σι. Εσείς ξέρετε κινέζικα? Λίγο. Α, λίγο ξέρετε. Λίγο. Καλά, ναι, αφού είστε, you're from Thailand. No, Manila. Manila, Philippines, yeah. Do you speak any Spanish?
No. In the Philippines. Tagalog you speak. Yes, sure. But in Tagalog you speak. It's you nearly speak Spanish. Well, no, that some words, yeah. Don't you say lunes, martes, miércoles? Yes. You know? Yeah, we say in Spanish too. Well, but Tagalog is nearly, you know. Εξαιρετές, ε. Ο Χόροβιτς λέει κάπου ότι το πιάνο τελικά είναι κρουστό, εγώ μερικές φορές προσπαθώ να το κάνω να τραγουδήσει. Και ο Ρούμπενστάιν είχε πει ότι το πιάνο είναι κατά τα άλλα μία νεκροφόρα που αν δεν της δώσει ζωή παραμένει νεκροφόρα. Είχαν δίκιο και οι δύο. Είχαν δίκιο και οι δύο, ε. Εσύ το κάνεις και τραγουδάει. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα το κρίνω εγώ. Μ' αρέσει που εσύ δεν κρίνεις τίποτα. Δεν έχεις και λόγο. Φυσικά και μπορώ να το κρίνω, αλλά πολλές φορές δεν θέλω να πω ότι έχω την ικανότητα να μπορώ να το κρίνω. Ας το έτσι. Ας το, δεν είναι. Αγιά μας. Καμπάι, καμπάι. Καμπάι, καμπάι. Καμπάι, 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 καμπάι